Ωραία, coach. Πάρα πολύ χρήσιμα και κυρίως μαθαίνουμε από τον coach όλα αυτά, από τη μεγάλη του εμπειρία και στις ακαδημίες και σαν προπονητή σε μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, μια έτσι πάλι να γυρίσουμε λίγο τώρα στο Μπάουκ, στο κύπελο εκείνο του 99. Να μας πεις, coach, λίγο τώρα έτσι για τον Walter Berry, κάποια παρελειπόμενα με την προπόνηση, ας πούμε, και εσύ που το ζούσες, που ήσουν φυσικά έτσι ο ηγέτης προπονητής εκείνης της ομάδας. Πώς ήταν στην προπόνηση, αληθεύουν οι φήμες που ήταν με το ακολουθούσαν τον Μπέρι στην προπόνηση, πολλές φορές τον ψάχνατε. Και κατ' επέκταση μετά να μας πεις ποιος ήταν ο πιο συνεπής, ο πιο δουλευταράς από όλους τους παίκτες που είχες, μικρούς, μεγάλους, διάσημους. Κοίτα, νομίζω ότι κάποια από αυτά που ακολουθούν τον Walter είναι αληθή, κάποια βέβαια όχι. Αλλά σίγουρα ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν για το παιχνίδι και όχι αυτός που θα τα έδινε όλα στην προπόνηση. Πολλές φορές με ρωτάνε από ομάδες για το μοντέλο που να ακολουθήσω. Μα το μοντέλο είναι Παναθηναϊκού. Δεν το ακούει κάποιος, γιατί με το που ακούει Παναθηναϊκός εκείνων των ετών, ειδικά με τους αδερφούς Γιαννακόπουλου, ξέρεις, αμέσως του μυαλού πάει στο υψηλό μπάτζετ. Λογικό από τη μία. Απ' την άλλη όμως, άσχετα αν έχεις 30 εκατομμύρια μπάτζετ ή 300.000, η λογική που ήταν ίδια. Για να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα από τις 300.000, να ακολουθήσεις την ίδια λογική. Δηλαδή, το χτίσιμο είναι. Σταθερή διοίκηση, ξεκινάς από εκεί. Σταθερό προπονητικό σύστημα. Και στην ουσία έχεις ένα κορμό παιχτών. Το σταθερέσεις κάθε χρόνο ενός δύο παιχτών και όχι κάθε τρεις και λίγο αλλάζει διοίκηση, αλλάζει προπονητής, αλλάζουν ξανά τους. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να σταθεί μια ομάδα. Πάλι μπορεί να πάρεις πρόσχερα κάποιο αποτέλεσμα, αλλά αυτό που είχαν και πρόσχερο και καμιά φορά μπορεί να κοιμηθεί. Αλλά κυρίως δεν θα είναι βάση προγράμματος που θα σου δίνει μια συνέχεια και μια συνέπεια η οποία έχει το ζητούμενο. Σόπρον, εντάξει, στην πρώτη χρονιά, ειδικά όταν πας στα μισά και μια ομάδα είναι καλά, ειδικά την πρώτη φορά, νομίζω είχαμε κάνει και πραγματικά εξαιρετική πορεία. Ήταν τη χρονιά που τελικά σταμάτησε το πρωτάθλημα στα play-off λόγω του COVID. Και η ομάδα ήταν σε πορεία play-off, ενώ ήταν όντως στο τέλος βαθμολογίας όταν πήγε. Η επόμενη χρονιά επίσης, η ολοκληρωμένη του COVID, η επόμενη πάλι και την ομάδα στα play-off πολύ. Μετά, επειδή στην ουσία αποφάσισα να μην συνεχίσω τον Νοέμβριο, όμως μετά από πολύ πίεση από όλη την πόλη, θα λέγαμε, όχι μόνο από την ομάδα. Επειδή η ομάδα πάλι δεν πήγαινε καλά, τελικά πήραμε την απόφαση να επιστρέψω. Εκεί είναι που γίνανε οι 13 νίκες σε ρίζες, μια ομάδα που ήταν στο τέλος. Και ήταν πραγματικά εξαιρετικό μπάσκετ και είναι πολύ δύσκολο για το οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Ξέρεις, η τελευταία ομάδα που ήταν εκεί ξεκίνησε να κάνει 13 νίκες σε ρίζες. Δεν έκανε δηλαδή, δεν πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ξαφνικά έκανε. Είναι όνομα, ναι. Είναι σκέψου μια μικρομεσαία ομάδα η οποία δεν πάει καθόλου καλά και ξαφνικά κερδίζει και τους μεγάλους του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά εγώ θα πω τον έβγαλες εσύ, τον έπλασες, πίστεψες αυτόν, ο οποίος έχει φτάσει στην κορυφή. Έτσι, έχει φτάσει στο NBA για τον Dennis Schroeder, Brown Zweig. Εκεί τον είχε στα 19, ήταν ο Schroeder, 18-19. Ήσουν ο μόνος που πίστεψε, έτσι. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι τότε είχες δει κάτι σε αυτό το παιδί και είδες και κάποια μειονεκτήματά του, θυμάμαι, που είχες πει, αλλά είδες και κάποια που μπορεί να φτάσει. Και χτίζοντάς τον, πιστεύοντάς τον έκανες. Κοίταξε, το μειονεκτήμα ήταν φυσιολογικό στο να δεις ένα παιδί 19 χρονών, όπως ήταν ο Ντένις τότε. Και μάλιστα που έπρεπε να παίξει μια θέση νευραλγική όπως είναι ο playmaker. Αυτό ακριβώς. Αυτό γιατί ακριβώς. Είναι διαφορετικό να μιλάμε για ένα νέο παιδί που ετοιμάζεται να παίξει ένα ενεργό forward ή ένα center. Το τεσάρι, ναι. Να κάνει ένα screen, να πηδάει στα rebound και τέτοια. Και διαφορετικό να πρέπει να οργανώσει. Ο εγκέφαλος της ομάδας, ναι. Και μάλιστα σε ένα πρωτάθλημα και τα ψηλό επίπεδο. Αυτό το είπα και του ίδιου, έχοντας δει όλα τα παιχνίδια της χρονιάς της προηγούμενης, το οποίο είχε παίξει βέβαια ελάχιστα. Κάτι πεντάλεπτα και αυτό όταν τα παιχνίδια είχαν τελειώσει. Του είχα πει ότι βλέπω κάτι το οποίο πρέπει να το εξελίξω. Την πολιτεία. Την πολιτεία και από τις ομάδες. Και από τις ομάδες, αλλά το θεωρώ και σε ατομικό επίπεδο ο καθένας. Την ατομική του ευθύνη, έτσι. Να προσπαθήσουμε να δείξουμε το σωστό δρόμο σε όλα τα παιδιά, ώστε πάλι να μπορέσουμε να δούμε και αυτό που βλέπουμε άδεια γήπεδα στο ποδόσφαιρο. Λυπήρω, ότι είναι ότι χειρότερο μπορεί να δει κανείς. Απλά να μάθουμε να συμπάρχουμε, να αποδεχόμαστε και τη διαφορετικότητα, θέλουμε το άλλο, ναι. Και σεβόμαστε. Και στο κάτω-κάτω, ξαναλέω, είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς που είχε να υποστηρίζει μια άλλη ομάδα και να πάμε να κάνει του χαβαλέ, όπως λέμε, να τον πειράξει, να σε πειράξει. Αλλά εκεί, αυτό είναι και τίποτα περισσότερο. Έτσι και μετά από εκεί να φύγουν μαζί οι αγαπημένοι και να πάνε να πιούνε τον καφέ τους μαζί.